μπορούμε να το συσχετίσουμε το ένα και το άλλο, γιατί τώρα μου στο μυαλό μου έκανε μια σύγχυση. Αυτά τα υποπροϊόντα στην Άβρα και τα υποπροϊόντα που μαζεύονται στον Τεβαχάν. Τα υποπροϊόντα της Άβρας και του Τεβαχάν είναι τα ίδια. Είναι τα ίδια. Γιατί είπαμε ότι το Τεβαχάν είναι τύπο συνείδησης. Και σας έχω από ένα προηγούμενο μάθημα ακριβώς την εικόνα που είχαμε πώς η απάτη διαλύεται. Είχαμε εδώ τον άνθρωπο, να ο άνθρωπος, έχουμε τόσα πια εδώ ζωγραφίσει που δεν φαίνεται καλά. Νάτος ο άνθρωπος, η άβρα του και η μεγαλύτερη άβρα. Λοιπόν, όταν αυτός έχει το ιερό της κεφαλής, το ιερό της καρδιάς και το ιερό της λεκάνης. Έχει δηλαδή τους ιερούς εθέρες που είναι ιεροί όταν μπαίνει ο ήλιος, οι ηλιακές δυνάμεις είναι παρούσες και είναι διαλεκτικοί όταν δεν είναι παρούσες. Και στα τρία, και στο κεφάλι, και στο στέρνο, και στη λεκάνη. Εδώ γύρω, όταν βγαίνουν αυτά τα υποπροϊόντα, σε περίπτωση προσωπικότητας χωριστικής και διαλεκτικής, αυτό εδώ, το πρώτο, το ψευδό αιωσφορικό στερέωμα της απάτης, όπως το είχαμε ονομάσει, είναι που σας περιγράφω ότι πυκνώνει και γίνεται πουρί και το πουρί πέτρα. Αυτό λέμε ότι ό,τι προβάλλει από εδώ είναι για την αυτοσυντήρηση των αιστείων του ψεύδους. Οι οποίες αιστείες του ψεύδους καλά κρατούν εφόσον είναι κλειστά τα παράθυρα για τον ήλιο. Για τις ηλιακές δυνάμεις, για τις δυνάμεις της ψυχής και του πνεύματος. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι το μοβ γύρω-γύρω είναι το στερέωμα της αλήθειας, το οποίο ονομάζεται συμπαντικό και ό,τι προβάλλει από αυτό το στερέωμα είναι για την αποκατάσταση της αλήθειας του πνευματικού σπινθήρα. Η διαλεκτική αυτοκυριαρχία σε κρατάει εδώ μέσα. Δεν υπάρχει αυτό. Η ηλιακή αυτοκυριαρχία είναι όταν η χρήση αυτού του στερεώματος της αληθείας διαλύει αυτό το στερέωμα και οι ενέργειες αυτές έρχονται να αποκαταστήσουν τους εθέρες των φορέων της προσωπικότητάς μας. Να σας πω ότι το να κάνετε μια υπενθύμηση των μαθημάτων που ήδη έχουμε κάνει θα σας βοηθήσει πάρα πολύ για την κατανόηση αυτού που τώρα λέμε. Και να σας θυμίσω και την επόμενη παρουσίαση που είχαμε κάνει τότε. Για παράδειγμα είχαμε πει αυτός είναι ο άνθρωπος, το κεφάλι του, το στέρνο του. Και οι απελευθερωτικές συμπαντικές ακτίνες ερχόντουσαν μέσα στο 7ο ενεργειακό του κέντρο, προβάλλονται δηλαδή επάνω στο ιερό της κεφαλής και εισέρχονται με τρόπο που το σκότος ψεύδος υποχωρεί, τα ψευδοφώτα τους σβήνουν, το σκότος που εξαπατά διαλύεται. Γιατί? Γιατί το φως της αλήθειας εμφανίζεται, είναι αυτό. Τότε είχαμε μιλήσει για τη Θεία Δρόσα πραγματικότητα, ήταν εκείνη η παρουσίαση. Οπότε, ο μικρό κοσμός μας διημών των ιδίων παραλαμβάνει το θείο πρότυπο και το αποκαθιστά. Είχαμε πει πώς ενεργοποιείται ο πνευματικός θεϊκός πυνθήρας στο κέντρο της καρδιάς μας. Αυτό λέμε και τώρα και λέμε ότι η συμπίεση των διαλεκτικών εθέρων
που είναι διαλεκτική φυλακή του ανθρώπου, δεν επιτρέπει αυτά εδώ τα συμπαντικά να εισέλθουν και επιπλέον τα συμπιέζει. Η συμπίεση αυτή μετατρέπει τον Τεβαχάν σε κόλαση. Αυτή είναι η κόλαση. Και έχουμε έναν εκπληκτικό ορισμό. Κόλαση είναι το βίωμα των ρήπων. Δεν είναι υπέροχο? Το ρήπον μας. Το ρήπον μας. Είναι πιο σωστό. Όταν αρχίζουμε να ξεφεύγουμε από τους ρήπους μας, τότε αρχίζει και έρχεται το ρεύμα των ρήπων απ' έξω και μας κατακλείζει στην προσπάθειά του να μας κρατήσει μέσα. Και εκεί αρχίζει η μάχη και με το απ' έξω. Όσο έχεις τη μάχη μόνο με τα δικά σου, είσαι δηλαδή χωριστικός και εγωκεντρικός, την κουτάλα να κατέβεις στα δικά σου. Ενώ όταν αρχίσει αυτό και ανοίγει, τότε αρχίζει και να πρέπει να διαχειριστείς το περιβάλλον. Εφόσον παράγεται αντί του Τεβαχάν κόλαση, η διαλεκτική περίμετρος, το γύρω-γύρω που σας έδειξα, ενδυναμώνεται και η προσωπικότητα ως απόρρια είναι ένα φρούριο απόρθητο. Είναι απόρθητο για ποιον? Για τις ηλιακές δυνάμεις. Για την ψυχή. Η ψυχή δεν μπορεί να προσεγγίσει, η ψυχή δεν μπορεί να το οικειοποιηθεί. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, πώς η ψυχή θα διαπεράσει αυτό το απόρθητο φρούριο που είναι η προσωπικότητα, η διαλεκτική και που γύρω της οι ρήποι έχουν φτιάξει κόλαση. Δίνουμε έναν ορισμό του τι είναι ψυχή, τον οποίο θέλω να κατανοήσουμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχει μια αντιστοιχία ποιότητας αυτός ο ορισμός, ανάλογη με αυτό που είπαμε ότι η κόλαση είναι βίωμα των ρήπων μας. Η ψυχή είναι η ηλιακή ποιότητα στη μάζα της ύλης. Η μάζα της ύλης είναι οι στοιχειακές δυνάμεις, τα ντέβας από τα οποία είμαστε φτιαγμένοι. Στους τρεις φορείς μας. Και όλο μαζί φτιάχνει την προσωπικότητά μας. Σε αυτή τη μάζα, εάν δεν έχουμε ηλιακή ποιότητα μέσα, δεν έχουμε πυρ πνεύματος, τότε είναι διαλεκτική ποιότητα στη μάζα. Δηλαδή είναι βαρικραδασμική. Όταν έχουμε ηλιακή ποιότητα, σημαίνει ότι έχουμε θέρες ηλιακούς, ανώτερους. Το 3-1-3 που είπαμε, έχουμε από τα τρία τα ανώτερα, που μέσα στα τρία τα κατώτερα. Αυτό σημαίνει. Τα τρία ανώτερα στα τρία κατώτερα. Ποια είναι η λύση λοιπόν, πώς η ψυχή θα διαπεράσει? Θα το κάνει μέσα από τα ηλιακά επίπεδα, όταν εφελκυστεί η όχρους ενέργεια, η μόβ ενέργεια, επάνω στον Τεβαχάν κόλαση, επάνω στους ρήπους μας. Πάνω και μέσα. Θα πρέπει και να διεισδύσει, όχι απλά να είναι επάνω στο κέλυφος, τοκ τοκ. Είμαι η όχρους επίκληση, ανοίξτε μου να μπω.
για να δράσω. Όχι. Διαπερνά το κέλυφος, βρίσκεται μέσα στους ρήπους και δρά εκ των έσω. Από εκεί λοιπόν εισχωρεί η όχους ενέργεια στις τρεις διαστάσεις της προσωπικότητας. Στην νοητική πλάνη, στην αστρική θυμαπάτη και στη φυσική ψευδαπάτη. Και τι κάνει? Διαλύει πρώτον. Λύει δηλαδή, γι' αυτό έχω βάλει την παύλα. Λύει τους δεσμούς, διαλύει. Δεύτερον, απομαγνητίζει, αφαιρεί το μαγνητισμό. Ποιο μαγνητισμό? Τον διαλεκτικό, τον βαρικραδασμικό. Γι' αυτό και στην αρχή της εσωτέρας θεραπευτικής λέγαμε ότι η εσωτέρα θεραπευτική δεν χρησιμοποιεί θεραπεία μέσω μαγνητισμού. Εννοούσαμε διαλεκτικού μαγνητισμού. Ενώ τώρα στην ποιότητα της ηλιακής εγκράτειας μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένας μαγνητισμός τριών τύπων ανώτατων, τους οποίους χρησιμοποιούμε και τους τρεις τύπους. Και τους δηλώσαμε ως τρεις τύπους εγκράτειας. Το τρίτο είναι ότι αυτό που έχει διαλύσει και έχει απομαγνητήσει το απομακρύνει, το μεταφέρει πέρα μακριά. Και επίσης το εξαιρετικά βασικό, ουσιαστικό, συγκλονιστικό είναι ότι αυτό που απομακρύνει, που μεταφέρει μακριά, το ανακυκλώνει. Δρά δηλαδή επάνω του με έναν τρόπο που το καθιστά ξανά χρησιμοποιήσιμο για ανώτερους στόχους, διαφορετικούς σκοπούς, οι οποίοι πάλι εξαρτώνται από μας. Από τι εξαρτώνται από μας? Στη το νοητικό μας τι σκοπό θέτει, το αστρικό μας τι χρώμα παράγει και το φυσικό μας τι δραστηριότητα διαθέτει. Τα τρία που είπαμε ότι ως κέρδη κατατίθεται στον τεβαχάν ή ως ρήπη κατατίθεται στην κόλαση. Είπαμε ότι η διαλεκτική ύπαρξη κάνει τον τεβαχάν κόλαση και λέμε τώρα ότι η ηλιακή παρουσία καθιστά τον τεβαχάν παράδεισο. Τι είναι παράδεισος? Όπως είπαμε ότι η κόλαση είναι βίωμα ρήπων, ο παράδεισος είναι το βίωμα των ηλιακών αγαθών που διαθέτουμε εμείς και οι ψυχές με τις οποίες είμαστε μαζί. Γιατί το επίπεδο της ψυχής διαθέτει ομαδική συνείδηση. Διαθέτει συνείδηση ενότητας. Άρα τα ηλιακά αγαθά των χωριστών υπάρξεων μιας ομάδας είναι για όλους. Αυτό το βίωμα των ηλιακών αγαθών είναι το ντάρμα της εθερικής εφταξίας. Η εθερική εφταξία σημαίνει ότι υπάρχει μία οργάνωση βάση του θείου προτύπου, καθιστά το εθερικό μας φως, πλούσιο σε αγαθά και ελαίη. Το αποτέλεσμα αυτής της εθερικής εφταξίας είναι επί της ύλης να παράγει προϊόντα ψυχικής δύναμης, ψυχικής ρώμης. Οι ηλιακές ακτίνες δηλαδή μέσα στην ύλη παράγει αποτελέσματα, τα οποία είναι ντάρμα.
Είναι τα κέρδη της ψυχής μέσα στην ύλη. Σας δίνω κάποιες αντιστοιχίες. Επειδή ο τέταρτος κατώτερος εθέρας, που ονομάζεται και Ντεβαχάν, είναι ο κήπος της Εδέμ, ο παράδεισος, πρώτου προπατορικού αμαρτήματος, δηλαδή πριν εκπέσει ο άνθρωπος μέσα στην ύλη και ξεχάσει τα του πνεύματος, είχε 4 ποταμούς. Αυτοί οι 4 ποταμοί αφορούν τα 4 εθερικά. Το μόνιμο άτομο, το οποίο είναι το συνολικό αποτέλεσμα των 7 υποπεδίων στο ανώτατο, έχει 4 ανώτερα σπυρώματα. Αυτό αφορά την ύλη, όπως λέμε, 4 εθερικά πεδία, από τα 7 πεδία. Εδώ λέμε 4 ανώτερα σπυρώματα του μόνιμου ατόμου από τα 7 σπυρώματα. Επίσης, τα ονομάζουμε και προστατευτικά ρεύματα δύναμης. Είναι αυτά που φέρουν τις βοήθειες όταν επικαλούμαστε. Όταν λέμε «ελθέ και σκήνωσον εν ημίν», αυτό που επικαλούμαστε είναι προστατευτικά ρεύματα δύναμης από αυτά τα 4 εθερικά, τα ανώτατα. Αυτοί οι 4 εθέρες είναι ο ουρανός που λέμε ότι πηγαίνουμε μεταξύ 2 ενσαρκώσεων. Έτσι, ανάλογα, ο ουρανός γίνεται παράδεισος ή κόλαση. Ανάλογα με τον εγκλωβισμό μας ή την δυνατότητά μας να φύγουμε. Θα δούμε, λοιπόν, 3 τμήματα του Ντεβαχάν. Θα δούμε το 4ο υποπεδίο του νοητικού, το 4ο υποπεδίο του αστρικού και το 4ο υποπεδίο του φυσικού. Αυτό που σας λέω εδώ είναι από τη Λευκή Μαγεία, στη σελίδα 411. Έχει μία μικρή παράγραφο, στην οποία δίνει τις βασικές αυτές πληροφορίες, που πολλοί μπορούν να μας κάνουν να σκεφτούμε. Στο 4ο υποπεδίο του νοητικού έχουμε την κάθαρση του ενίκου του κατοφλίου, δηλαδή της προσωπικότητας. Στο 4ο υποπεδίο του αστρικού είμαστε στο πεδίο των νεκρών. Είναι εκεί δηλαδή που πηγαίνει ο μέσος όρος των τεθνεόντων ή κοιμισμένων. Και επίσης είναι το πεδίο των ζώντων όταν έχουν τη δυνατότητα να, ενώ είναι ζωντανοί, να πηγαίνουν σε αυτό το επίπεδο. Εδώ γίνεται η κάθαρση των νεκρών με τα ιόχρωα καρθαρτήρια κανάλια. Όταν βάζουμε κανάλια για τους νεκρούς, μοβ κανάλια, για να καθαρίσουμε το αστρικό, το βεβαρημένο από νεκρούς οι οποίοι δεν είχαν την δυνατότητα να ξεφύγουν από την γήινη σφαίρα των συμπλεγμάτων της προσωπικότητάς τους, για οποιουσδήποτε λόγους, δρούμε εδώ. Και καθώς μέσα από αυτά τα κανάλια οι ψυχές μπορούν να ανέβουν παραπάνω, λέμε ότι το αστρικό χάνει από το βάρος του και δημιουργούνται συνθήκες όπου το ηλιακό φως, το πνευματικό φως, μπορεί να διεισδύσει.
Δηλαδή υπάρχει διπλό καλό. Και οι νεκροί εγκαταλείπουν το πολύ χαμηλό πεδίο και πάνε παραπάνω για να συνεχίσουν την εξέλιξή τους. Και το αστρικό πεδίο γίνεται πιο ανάλαφρο και μπορεί να γίνει κάθαρση επί του αστρικού. Για να δούμε λοιπόν και το τέταρτο πεδίο του φυσικού, λέει στη Λευκή Μαγεία, ότι είναι το πεδίο των Τέβα τέταρτης τάξης. Τα στοιχειακά τέταρτης τάξης είναι αυτά που χρησιμοποιούνται για το ανθρώπινο σώμα. Όπως ήδη έχουμε πει, αυτά που χρησιμοποιούνται για το ανθρώπινο μάτι, που είναι το πιο εξελιγμένο. Υποθέτω το ανθρώπινο μάτι σε όλη του τη δυνατότητα και όταν θα αποκτήσει όλες του τις ικανότητες, το να πλέπει... Θα έχει, ναι, αλλά θα έχει και... Θα αποκτήσει και όχι μόνο τέταρτη διάσταση, γιατί τα ντέβα τέταρτης τάξης είναι τέταρτης διάστασης. Θα μπορέσει να έχει και πέμπτης και έκτης διάστασης, έτσι. Θα χρησιμοποιήσει και ακόμη πιο λεπτοφύη. Αλλά αυτά τα οποία είναι τα κατώτερα που χρησιμοποιούνται για την ανθρώπινη οντότητα, είναι αυτά τα οποία δίνουν τη διεύρυνση της εθερικής όρασης. Όταν άνθρωποι βλέπουν στο εθερικό, ή βλέπουν στο αστρικό, είναι γιατί διαθέτουν ντέβα τέταρτης τάξης και έχουν συνείδηση να δουν μέσα από αυτά. Σε αυτό το επίπεδο. Εδώ θεώρησα σημαντικό να βάλω μια υπενθύμηση, η οποία είναι ότι η όχρους 7η ακτίνα, η μόβ ακτίνα, συμμετέχει στην ανέλυξη που σημαίνει μύηση των ντέβα, των στοιχειακών δηλαδή, με δύο τρόπους, και καθαρτήρια και δομητικά. Καθαρτήρια σημαίνει ότι τα βοηθάει να χάσουν τα επιβαρυντικά στοιχεία τα οποία συσσωρεύονται από την κακή χρήση του ανθρώπου και τους λάθος σκοπούς τους οποίους ο άνθρωπος τα εξαντλεί υποτάσσοντάς τα να εργάζονται και μετά να παράξουν δομήσεις σύμφωνες με το θείο πρότυπο και όχι σύμφωνες με τον διαλεκτικό σκοπό των εγκλωβισμένων ανθρώπων, των απομακρυσμένων από την ψυχή τους. Θα ήθελα λίγο για όσους ασχολούνται με τα θέματα των πεδίων, υποπεδίων κτλ. Να δώσω μια πληροφορία η οποία είναι λίγο πιο πάνω από αυτό που κάνουμε, αποκλειστικά για όσους το χρειάζονται. Συνήθως λέμε ότι 7 υποπεδία του ίδιου πεδίου, παραδείγματος χάρη του νοητικού πεδίου, αποτελούνται από 4 εθέρες και 3 πυκνά. 4 εθέρες τους έχω εδώ με μοβ, λογοϊκό, εναντικό, ατμικό, βουδικό, και 3 πυκνά τα έχω εδώ με πράσινο, νοητικό, αστρικό, φυσικό. Όταν λοιπόν λέμε 7 υποπεδία ενός πεδίου, έχουμε 4 εθερικά και 3 πυκνά. Το 3-1-3 που σας είπα. Δείτε όμως τώρα. Όταν μιλάω για δύο διαφορετικά πεδία, δηλαδή, παράδειγμα, είναι αυτό το νοητικό. Φανταστείτε αυτό από πάνω ως βουδικό. Τότε τα εθερικά αυτά υποπεδία βρίσκονται σε γυτνίαση με τα πυκνά του βουδικού. Έτσι. Δείτε τώρα. Τα 3 πυκνά
του από πάνω, συν τα 4 εθερικά του από κάτω, μας κάνουν 7 υποπαιδεία 2 συνεχόμενων παιδίων. Αυτό έχει τη σημασία του. Εδώ λοιπόν σας έχω τα 3 πυκνά του βουδικού πεδίου, το παράδειγμα αυτό, και τα 4 εθερικά του από κάτω πεδίου, του νοητικού. Όταν λοιπόν έχουμε την ατομική ψυχή στο νοητικό πεδίο, σε αυτά τα 4 εδώ, ή μάλλον για να το πω ορθότερα, στα 3 ανώτερα, έτσι, ατμικό, εναντικό, λογοϊκό, τότε τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι οι βουδικές ενέργειες που εισάγονται από τα εθερικά βουδικά πεδία περνάνε από το πυκνό και έρχονται εδώ μέσα, στο εθερικό. Αυτή είναι μία κατάταξη εφταξίας εθερικής, όπου προσλαμβάνει το εθερικό από τα ανώτερα εθερικά δια των πυκνών. Έτσι. Αυτή η ατομική ψυχή εδώ, του νοητικού πεδίου, προσλαμβάνει ηλιακές δυνάμεις από το άτμα βούδι, από πάνω. Και αυτό το κατώτατο, το βουδικό, ο τέταρτος εθέρας, προσλαμβάνει από την τριπλή προσωπικότητα, από κάτω, τα κέρδη. Και έρχονται εδώ και συσσωρεύονται. Αυτά τα κέρδη βρίσκονται στα όρια του λωτού της ψυχής. Στα όρια. Όταν οι δυνάμεις της ψυχής μπορέσουν να οικειοποιηθούν αυτά τα κέρδη που είναι εδώ στα όρια, τότε θα μπορέσει η προσωπικότητα να αλλάξει και να γίνει ηλιακή. Και ολοκληρώνουμε ενθυμούμενοι ότι εξετάσαμε την εγκράτεια η οποία προκύπτει από τη γνώση. Μέσα στη γνώση της ψυχής και του πνεύματος αναβλύζει αυθόρμητα η εγκράτεια. Αυτό αφορά την ηλιακή εγκράτεια, που κυριαρχεί επί των ντέβας, των εθερικών ντέβας και των στοιχειακών ντέβας, των πιο πυκνών δηλαδή. Δηλαδή κυριαρχεί η ηλιακή εγκράτεια πάνω σε όλες τις τάξεις των ντέβας. Και το αποτέλεσμα είναι ότι οδηγεί σε ανανέωση συνεχή της μορφής. Αυτή η συνεχής ανανέωση αναβαθμίζει κάθε ζωή. Την αναβαθμίζει με τον τρόπο που εξηγήσαμε. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε και αυρική υγεία, γιατί ο μαγνητισμός της άβρας μας είναι ηλιακός και απρόσκοπτος, και υλική υγεία. Γιατί τα πυκνά στοιχειακά μας τροφοδοτούνται με τον ορθό τρόπο και βρίσκονται σε μια ροή εφταξίας που επιτρέπει στον οργανισμό να δουλεύει με τον καλύτερο τρόπο, σε όλα τα επίπεδα. Νοητικά, συγκινησιακά, αισθαντικά, ορμονικά, νευρικά κτλ. Έτσι ολοκληρώσαμε και την τρίτη ηλιακή ιδιότητα, την εγκράτεια. Πέντε λεπτά διάλειμμα για να περάσουμε σε διαλογισμό. Να ρωτήσω κάτι.
άνθρωποι που